Με συγκεντρώσεις και πορεία στους δρόμους της Λάρισας τιμήθηκε η εργατική πρωτομαγιά από εργαζόμενους ανέργους συνταξιούχους της πόλης. Η ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Νομαρχίας οργάνωσε συγκέντρωση. 128 χρόνια μετά το Σικάγο, στην Ελλάδα του 2014, οι εργαζόμενοι ζουν τη βαρβαρότητα της πιο σκληρής επίθεσης του κεφαλαίου. Του κεφαλαίου που θέλει να μηδενίσει τις κατακτήσεις και να επαναφέρει τους εργαζόμενους στον εργασιακό και κοινωνικό μας αίωνα. Τιμούμε την εργατική πρωτομαγιά όπως της αξίζει, συνεχίζοντας την ασυμβίβαστη πάλη ανάμεσα στις δυνάμεις της εργασίας και του κεφαλαίου, που είναι σκληρή και ανελαίτη. Στην κεντρική πλατεία, συγκέντρωση πραγματοποίησε το εργατικό κέντρο και το ΠΑΜΕ. Την καρτερά δεν αλυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή. Μη δώσω στην κακοκαιριά, τη γάιτο την Παρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ. Στο δρόμο των εργατών από το Σικάγο, είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τάσος Τσιαπλές. Τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά, παγκόσμια μέρα πάλης της εργατικής τάξης ενάντια στους εκμεταλλευτές της για την κοινωνική της απελευθέρωση. Μέρα τιμής στους νεκρούς και τους αγώνες της τάξης μας από την αιματοβαμμένη εξέγερση των εργατών του Σικάγου την πρωτομαγιά του 1886 που τσάκισαν την αδιαλαξία της εργοδοσίας και επέβαλαν το 8ωρο. Των νεκρών καπνεργατών της Θεσσαλονίκης του Μάη του 1936, στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Κεσαριανής την πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς φασίστες, στους εκτελεσμένους κομμουνιστές προέδρους του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, Κώστα Ζιώτα το 1944 από τους Ιταλογερμανούς φασίστες και του Τάκη Γαργαλιάνου το 1949 από τους ντόπιους φασίστες, που αποτελούν τα πρότυπα της Χρυσής Αυγής, ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Νόμος είναι το δίκιο του εργατή και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη. Ακολούθησε πορεία που κατέληξε στην πλατεία Νομαρχίας όπου έγινε κατάθεση στεφάνων.